Δεν πίστευε στα μάτια της μία 29χρονη στο Ηράκλειο όταν επιστρέφοντας από τη δουλειά της διαπίστωσε πως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας είχαν κυκλώσει το σπίτι όπου διαμένει, ενημερώνοντάς την πως κάποιος εντός της οικίας είναι έτοιμος να δώσει τέλος στη ζωή του. Σοκαρισμένη η ίδια πίστεψε πως ίσως να πρόκειται για τον 29χρονο φίλο της με τον οποίο συγκατοικούν εδώ και χρόνια, με την υπόθεση να παίρνει άσχημη τροπή για την ίδια. Όλα ξεκίνησαν όταν η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εντόπισε ανάρτηση από λογαριασμό Twitter με τη διεύθυνση IP να ανήκει στην οικία του ζευγαριού. Το τι ακολούθησε αποκαλύπτει ο 29χρονος φίλος της κοπέλας στην Κρήτη TV. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που φτάνει σπίτι, βλέπει ότι είναι ένα περιπολικό, ένας αστυνομικός απέξω από το σπίτι, ένας αστυνομικός μέσα στο σπίτι, ενώ στον κήπο και όχι μέσα στην οικία. Και κατεβαίνει η κοπέλα μου λοιπόν έτσι λίγο προβληματισμένη, δεν κατάλαβε τι γίνεται, για ποιο λόγο υπάρχει η αστυνομία έξω από το σπίτι, και λέει λοιπόν ο αστυνομικός και λέει το όνομά μου, ο κύριος που είναι λοιπόν, για μένα ρωτούσε, λέει είναι στη δουλειά, της λέει ο αστυνομικός ότι δήλωσε στο διαδίκτυο, συγκεκριμένα στο Twitter, ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Ξαφνιάστηκε η κοπέλα μου. Διαπιστώθηκε λοιπόν πως επίδοξος χάκερ από κοντινή πολυκατοικία έσπασε τους κωδικούς του ρούτερ του ζευγαριού προχωρώντας σε αυτή την ανάρτηση. Χαρακτηριστική ήταν πάντως η ταχύτητα με την οποία το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος έδρασε μέσω μιας επικοινωνιακής γέφυρας που στήθηκε μεταξύ Αθήνας και Ηρακλείου με μοναδικό στόχο να αποτραπεί μια ενδεχόμενη αυτοχειρία. Οπότε άρχισα και εγώ να προβληματίζομαι και να ρωτάω για ποιο λόγο με ρωτάτε. Στην ερώτησή μου λοιπόν η απάντηση ήταν ότι βρέθηκε από το στίγμα μου, το ιντερνετικό, φαντάζομαι από το IP εννοούσε ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ότι βρέθηκε από τη συγκεκριμένη οδό του σπιτιού μου, που έχω εγώ δηλώσει δηλαδή, ότι κάποιος ανάρτησε στο διαδίκτυο, συγκεκριμένα στο Twitter, ένα μήνυμα, ένα status, ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Ρώτησα τι έγινε τελικά με τον άνθρωπο, αυτοκτόνησε, και μου είπε ο αστυνομικός όχι, όλα καλά. Και έκανα την εύλογη ερώτηση, όλη αυτή τη διαδικασία την ξεκινήσατε επειδή απλά κάποιος δήλωσε στο διαδίκτυο ότι θέλει να αυτοκτονήσει, και μου είπε ότι όταν δει αστυνομία ένα τέτοιο μήνυμα, τέτοιου είδους μήνυμα μάλλον, κινητοποιείται άμεσα και προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις. Οπότε η αστυνομία έκανε πολύ άμεσα τη δουλειά της. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία πάντως αναφέρουν πως η υπηρεσία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει αποτρέψει περισσότερες από 1.600 απόπειρες αυτοκτονίας τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα.